Στην μεγάλη κατηγορία ο Αρκαδικός Κώστας φέτος. Έχεις την εμπειρία της ομάδας, εντελώς ανανεωμένη φέτος η ομάδα. Πόσο πιστεύεις ότι είναι δύσκολο να παραμείνει η ομάδα φέτος στην κατηγορία? Εντάξει, πιστεύω ότι με το υλικό που έχουμε και βρίσκοντας τη χημεία που χρειάζεται, θα καταφέρουμε το στόχο μας, που είναι η παραμονή. Και βασικά στοχεύουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από αυτό. Θεωρείς ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί σε τομείς τους οποίους υστερούσε κατά το παρελθόν, φέτος? Εντάξει, τώρα γενικά γίνεται, η προσπάθεια που γίνεται πολύ καλή και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο, δηλαδή είναι πολύ πιο επαγγελματικά τα πράγματα. Και ναι, και οι παίκτες που έπρεπε να έρθουν πιστεύω έχουν έρθει και ναι, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα δύσκολο πρόβλημα στην αρχή. Όπως είπαν και οι παίκτες του, με 10 παιχνίδια που σίγουρα δεν είναι φαβορεί ο Αρκαδικός. Ναι. Πώς το βλέπεις το ξεκίνημα για την ομάδα? Εντάξει, το ξεκίνημα για την ομάδα είναι αυτή την Κυριακή, απέναντι στην Κυφισιά. Το τι θα γίνει σε αυτά τα 10 παιχνίδια δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Εμείς θα προετοιμαστούμε, θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι με τη σειρά και ελπίζουμε για το καλύτερο. Το Steve δουλέψει πολύ αυτό το καλοκαίρι, προκειμένου να ετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Έχει δουλέψει και προσπαθεί να δουλέψει και η ομάδα. Είναι πρόκληση και για σένα, πρόκληση λογικά και για τον Αρκαδικό για την χρονιά. Ναι. Τι θα μπορούσαμε να πούμε όσον αφορά το βάθος του χρόνου, της διάρκειας του πρωταθλήματος? Εντάξει, είναι, το πρωτάθλημα είναι μακρύ, οι απαιτήσεις του είναι πολύ υψηλές. Από εκεί και πέρα, τίποτα. Αν μείνουμε υγιείς και συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, θα είμαστε εντάξει, πιστεύω. Okay.